εκπομπής την ιστορία της συνεχούς ανόδου των επιδοκίων και την συνακόλουθη επιβάρυνση στα δάνεια, όλα τα δάνεια, αλλά αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο είναι τα στεγαστικά, ακόμα και αυτών των ανθρώπων που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και πάνε να πληρώσουν και βλέπουν ότι είναι αυξημένη δόση και έχουν πρόβλημα. Να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Κορσάνου, που είναι δικηγόρος. Καλή σας καλημέρα, κύριε Κορσάνου. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Πολύ καλά. Το θέμα που αντιμετωπίζετε τώρα και θέλετε να αναλύσετε ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όχι μόνο αυτούς που θέλουν να πάρουν καινούργιο δάνειο, που οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν τώρα δάνειο θέλουν να δώσω και μια συμβουλευτική. Και νομίζω θα έπρεπε να δώσω μια συμβουλευτική μέσα από την εκπομπή σας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν γι' αυτό σας έχουμε εδώ, λεφτά, κυρία Κορσάνου, κάθε Ευχαριστώ φορά. Πολύ. Πείτε μας, δεν πείτε. Είναι παίρνω κάποια λεφτά και έχει ο Θεός να τα καταφέρω. Πρέπει να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά αυτά που υπογράφουμε. Γιατί είναι όροι, είναι προδιατυπωμένες συμβάσεις κατά βάση. Και φυσικά είναι όροι που προστατεύουν τα δικαιώματα των τραπεζών. Αλλά τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τι υποχρεώσεις να λαμβάνουμε. Είναι δύσκολοι οικονομικοί όροι που δεν τους ξέρει ένας άνθρωπος χωρίς χρηματοοικονομική παιδεία. Το Euribor, το spread, αυτά τα καταλαβαίνει κανείς. Άρα βλέπω ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας πλέον, χωρίς γνώσεις και έχουν εμπλέξει. Κυρία Κορσάνου, συγγνώμη που είχαμε την κυρία Κορσάνου να τη ζητήσουμε συγγνώμη. Λόγω επικαιρότητας, καταλαβαίνετε. Ζωντανές εκπομπές. Καλή επιτυχία βεβαίως και στους δύο υποψηφίους να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, να έχουμε μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω όλοι αυτό ευχόμαστε για το καλό ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Χρειάζονται όλες οι φωνές. Συνεχίζουμε λοιπόν και επιστρέφουμε στα δάνεια. Προσέχουμε τι υπογράφουμε, διότι αν υπογράψουμε μετά δεν γίνεται να αλλάξουμε. Παρά μόνο με ρυθμίσεις που μπορεί να είναι πιο επιβαρυντικές για εμάς. Κυρία Κορσάνου. Τα επιτόκια έχουν τρέξει στο Θεό. Αυτό ήθελα τα τεχνικά να δούμε. Δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Το Euribor τριμήνου λοιπόν από 0,7 έχει πάει 3,7 μέσα σε ένα χρόνο, έτσι τις 100. Άρα αυτή η άνοδος του επιτοκίου έχει αυξήσει και τις μηνιαίες δόσεις. Αυτό που καταλαβαίνουν τα νοικοκυριά στην τσέπη τους πρακτικά. Ότι έχει ανέβει η μηνιαία δόση του δανείου ενδεχομένως και 100 και 150 ευρώ παραπάνω το μήνα. Και παραπάνω. Έτσι. Κυρία Κορσάνου, και παραπάνω. Ναι. Και νιώθουν αυτή την πίεση. Ένας δανειολήπτης μπορεί να προχωρήσει σε μια συμφωνία με την τράπεζα ο ίδιος, ενώ προκειμένου να έχει συγκεκριμένη δόση. Μπορεί να ζητήσει μια ρύθμιση και να αλλάξει το επιτόκιο, για παράδειγμα, το δέχεται η τράπεζα. Το κάνει σταθερό. Για να είναι σταθερό. Είναι κειμενόμενο. Mm-hmm. Αυτό έχει επειδή είναι κειμενόμενο το επιτόκιο. Αλλά το κειμενόμενο, το λέει και η λέξη, κειμένεται. Μπορεί όταν υπέγραψες και πήρες το δάνειο να ήταν χαμηλό το επιτόκιο και να σε συνέφερε επειδή σου έβγαζε μια χαμηλή δόση. Mm-hmm. Αλλά πλέον με την άνοδο των επιτοκίων, που αυτά γίνονται και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα συνεχίσει η άνοδος, έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Και τι γίνεται όταν οι δόσεις είναι τοκοχρεωλητικές. Το ποσό της δόσης πάει για την εξόφληση πρώτα από τον τόκο και μετά του κεφαλαίου. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξεχρεώσουν ποτέ. Είναι φαύλος κύκλος. Είναι φαύλος κύκλος. Θα αφήσω χρέη στα παιδιά μου. Ναι. Αυτό μου λένε. Θα αφήσω χρέη στα παιδιά μου. Να δούμε λίγο, κυρία Κορσάνου, τι γίνεται με αυτούς που έχουν παχθεί, το είπαμε και νωρίτερα, στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, έχουν και αυτοί οι άνθρωποι πήγανε, κάνανε σωστές ενέργειες, βγάλανε μια δικαστική απόφαση, πληρώνουν σωστά, έχουν περάσει ήδη κάποια χρόνια, πληρώνουν τη δόση του δανείου και πιο πολλοί έχουν φτάσει τώρα να πληρώνουν τη δόση που ανταποκρίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας τους. Αυτή η δόση επιβαρύνεται με ένα επιτόκιο. Το επιτόκιο αυτό, επειδή έχουν αυξηθεί τα επιτόκια, έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί και η δόση που πρέπει να πληρώνουν. Δεν τους ενημερώνουν με υπευθυνότητα οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα δάνεια μεταβιβάστηκαν. Και τώρα αρμόδιοι για τα δάνεια είναι εταιρείες ενημέρωσης απαιτήσεων. Δεν τους ενημερώνουν, δεν τους στέλνουν δοσολόγια. Και οι άνθρωποι πάνε και βάζουν μία δόση που βάζανε ως τώρα. Και μετά τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε: ξέρεις, χρωστάς λεφτά. Και λένε οι άνθρωποι: τι λεφτά χρωστά, αφού βάζω τη δόση κανονικά. Όχι, λέει, δεν βάζεις τη σωστή δόση και είναι ένα υπόλοιπο 2.000 ευρώ που ξέχασες να βάλεις από τις προηγούμενες δόσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Άλλο πρόβλημα. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων υπολογίζουν λανθασμένα και υπέρ αυτών, υπέρ τους, το επιτόκιο και τη δόση. Δηλαδή, τι λένε? Ότι το ποσό του επιτοκίου πρέπει να υπολογίζεται επί του συνόλου του δανείου και όχι επί της μηνιαίας δόσης. Και έτσι κερδίζουν αυτές. Και οι δανειολήπτες λένε όχι, αυτές λένε ναι, αλλά όπως περνάει το δικό τους, επειδή έχουν υπερισχύουσα θέση, και αναγκάζονται οι δανειολήπτες να προσφύγουν στο δικαστήριο πάλι, στο ειρηνοδικείο, για να κάνει αίτηση ερμηνείας
το δικαστήριο, δηλαδή αίτηση ερμηνείας δικαστικής απόφασης και να ορίσει ο δικαστής ποια είναι η σωστή δόση. Και έχουμε πολλές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και τι λένε αυτές οι αποφάσεις, ότι το επιτόκιο που ναι αυξάνεται πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί όλου του κεφαλαίου. Είναι λυπηρό εξαιτίας αυτής της έλλειψης συνεννόησης, εξαιτίας της έλλειψης φραγμών και ορίων προς αυτές τις εταιρείες, να αναγκάζεται ο πολίτης να προσφύγει στο τελευταίο του καταφύγιο που είναι η δικαιοσύνη. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει όρια σε αυτές τις εταιρείες, που τους αναγκάζει να δίνουν βεβαιώσεις οφειλών, να μην καθυστερούν. Υπάρχουν πολίτες που λένε στις εταιρείες, πες μου τι χρωστάω, τι πιο απλό. Του απαντάνε σε μήνες, μετά από 2 μήνες, δεν μπορούν να μάθουν τι χρωστάνε. Δώσε μου ένα δοσολόγιο. Δεν δίνουν. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πλαίσιο για να προστατευτούν οι δανειολήπτες. Αυτή λοιπόν είναι η ευρωπαϊκή οδηγία. Είμαστε υποχρεωμένοι να την ενσωματώσουμε στην ελληνική νομιτάξη με νόμο μέχρι τέλος του χρόνου και θα δημιουργηθεί. Ναι, κύριε Αγροσάνο. Θα βάζει κάποια όρια τουλάχιστον να μπορούν να συνεννοηθούν. Επιτάσσει λοιπόν ο νόμος να ενσωματωθεί αυτή η οδηγία μέχρι τέλος του χρόνου, θα ψηφιστεί λοιπόν νόμος και θα βάζει κάποια όρια στις εταιρείες. Επαναλαμβάνω, μέχρι τότε θα είναι ασίδωτα. Θα βιώνουν ταλαιπωρία. Βιώνουν ταλαιπωρία. Θα αναγκάζεται ο κόσμος δηλαδή να πηγαίνει στο δικαστήριο. Αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει στο δικαστήριο και να κάνει αίτηση διόρθωσης, αίτηση ερμηνείας απόφασης για να βγάλει ο δικαστής τη δόση. Αυτό που αρνούνται να κάνουν οι εταιρείες. Τουλάχιστον να σου εξηγήσουν για ποιο λόγο πληρώνεις αυτή τη δόση, να σου δώσουν ένα δοσολόγιο. Κυρία Κορσάνο, δημιουργείται μια νέα γενιά κόκκινων δανείων όλο αυτό το διάστημα ή όχι? Θα σας πω. Ένας άνθρωπος που τα έχει βάλει σε μια σειρά και έχει ένα στεγαστικό δάνειο και έχει μπει στο νόμο Κατσέλη, αυτό το δάνειο παλεύεται. Ο άνθρωπος έχει βάλει σε μια σειρά την οικονομική του ζωή και δεν έχει πρόβλημα. Αλλά άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά δάνεια σε πολλά μέτωπα ανοιχτά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά, σε πολλές τράπεζες, χρέη στην εφορία, χρέη στα ταμεία, αυτά δεν παλεύονται. Η αλήθεια είναι. Και φοβούνται βέβαια για τα χρόνια περνάνε, θα τα αφήσουν τα παιδιά τους και έχουν σοβαρό θέμα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τα αντιμετωπίσουν με τους τρόπους που τους δίνει ο νόμος. Είτε με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε να σκεφτούν τη διαδικασία της πτώχευσης. Που με την πτώχευση έχουν ολική διαγραφή χρεών. Αλλά πρέπει να μάθουν και τις συνέπειες της πτώχευσης, έτσι. Βέβαια. Απώλεια κινητής και κίνητης περιουσίας. Αλλά έχεις διαγραφή χρεών, δεν χρωστάς τίποτα, δεν αφήνεις χρέη στα παιδιά σου. Δίνει διεξόδους ο νόμος, πρέπει να ενημερωθούν οι οφειλέτες και να καταλάβουν. Μάλιστα. Και επί το ολόκληρο και ο σκύλος χορτάτος δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δίνουν μια γενική εικόνα. Δεν μιλάμε μόνο για να χαϊδέψουμε αυτιά, πρέπει να δείχνουμε κάποια υπευθυνότητα. Έτσι. Κυρία Κορσάνο, πρέπει να ενημερωθεί ο κάθε πολίτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά, ήταν πολύ χρήσιμο. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, αυτά, αυτά που είπατε, ναι, να είστε καλά. Να πάμε στον Καλή κάμπο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσείς.